Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα καταγράφει μεθοδικά κάθε ελληνική στρατιωτική εκδήλωση σε Αιγαίο και νησιά, με απότερο σκοπό να τη ρίξει στο τραπέζι για να πιέσει για το φανταστικό σχέδιο τη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μα. Αυτό ο τρόπο αντίδραση τη Άγκυρα λαμβάνει χώρα συστηματικά εδώ και μεγάλο διάστημα με επίκεντρο πολλά νησιά μα. Τώρα, στο στόχαστρο των Τούρκων τέθηκε η ΚΟ με αφορμή ελληνική ναυτική άσκηση ναρκαλειεία με έκδοση Ναύτεξ. Η Ελλάδα προχωρά στι 15 με 17 Δεκεμβρίου σε άσκηση ναυτική συνεργασία και καθοδήγηση με την επωνομασία Μίνωα 21. Θα διεξαχθεί σε Αιγαίο, Καστελόριζο και Ιόνιο. Σύμφωνα με του Τούρκου, η Ελλάδα έχει παραβιάσει τη συνθήκη τη Λοζάνη καθώ έχει στρατιωτικοποιήσει το νησί τη ΚΟ. Η Τουρκία δείχνει συνεχώ τι κατακτηκτικέ προθέσει της για τα νησιά μα στο Αιγαίο, αφού με διάφορε ανυπόστατε θεωρίε, όπω αυτέ των γκρίζων ζωνών και τη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητεί την κυριαρχία μα σε αυτά. Εσκάτω, όλοι οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μα. Υπενθυμίζουμε ότι ο γνωστός Αμερικανός ειδικός και πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, Μάικλ Ρούμπιν, είχε αναφέρει, εκτιμώντας ορθά, ότι οι Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα αφορούν μόνο η υπηρετικό έδαφος, αφήνοντας το πολύτιμο Αιγαίο εκτεθειμένο στην τουρκική προκλητικότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.